Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Αναστάσιο Αθανσιάδης και η φετινή μου εργασία με το 8ο μαθητικό σενάριο πληροφορικής έχει τον τίτλο «Κάντε τον υπολογιστή σας Mac». Ξεκινώντας, πολλοί από εσάς έχει την απορία γιατί επέλεξα macOS X. Πολύ απλά θα σας πω ότι το λειτουργικό της Apple είναι γρήγορο, απλό και ασφαλές. Επίσης, είναι ιδανικό για την επεξεργασία εικόνας, βίντεο αλλά και ήχου, λόγω των προγραμμάτων που προσφέρονται από την εταιρεία. Από την άλλη, γιατί να μην αγοράσουμε ένα μηχανικό Mac. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να το κάνουμε αυτό. Εμείς όμως ασχοληθούμε με δύο. Την τιμή, αλλά και, και τη δυνατότητα να βαθμίσουν hardware. Όμως δεν μπορούμε να βάλουμε σε οποιοδήποτε υπολογιστή macOS X. Θα πρέπει να διαθέτουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Ο επεξεργαστής θα πρέπει να είναι μάρκα Intel και συγκεκριμένα i3, i5 ή i7 δεύτερη γενιά και άνω ή Intel Xeon. Οι 5 άτομα δεν υποστηρίζονται. Τη αντίστοιχη μάρκα AMD, οι επεξεργαστές δεν υποστηρίζονται και αν υπάρξει κάποια υποστήριξη, θα είναι αποτροποποιημένο kernel που υπάρχει στο Ιντερνετ από κάποιο προγραμματιστή. Συνεχίζοντας, η κάρτα γραφικών θα πρέπει να είναι είτε Nvidia είτε της Intel, ενώ η AMD, οι οποίες είναι πάρα πολύ λίγες αυτές που υποστηρίζονται, πρέπει να υπάρχει και εκεί η φάση που πει στο λειτουργικό ώστε να λειτουργήσουν σωστά. Η motherboard, οι αλλιώς μητρικές πλακέτες, θα πρέπει να είναι της Gigabyte ή της MSI, ή αν πάρουμε κάποια Astro ή Asus, θα έχουν προβλήματα με το BIOS ή τα USB. Η παραμετροποίηση που θα πρέπει να κάνουμε στο OS X για τα PC είναι το bootloader, ώστε να έχει συμβατότητα με το BIOS του PC. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει το UEFI, το Clover, μαζί με το Clover Configurator. Επίσης πρέπει να έχουμε κατά κατάλληλα και έξι και τυχόν με συμβατό hardware, όπως κάρτες γραφικών, ήχμα και έθερνε. Όπως ανέφερα και στην αρχή, υπάρχουν ορισμένα ωφέλη από την αλλαγή μας σε OS X. Η επεξεργασία βίντεο σε 2K και 4K γίνεται ευκολότερη λόγω της καλύτερης εκμετάλλευσης του hardware από το σύστημα αλλά και από το Final Cut Pro που είναι πιο ικανό από το αντίστοιχο των Windows. Επίσης δεν υπάρχουν spywares ή και malwares γιατί είναι βασισμένα στα Unix που είναι κάπως αδέρφια με τα Linux, άρα είναι πάρα πολύ ασφαλές. Είναι και επίσης καλύτερα από τα Windows σε θέματα σταθερότητας και δεν συναντάμε διάφορα blue screen of dead ή άλλα διάφορα live. Θα πείτε όμως, ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο δικό μου και σε αυτά που υπάρχουν στο Ιντερνετ για τους υπολογιστές macOS X? Εγώ έχω τη δυνατότητα αναβάθμισης του λειτουργικού μου μέσα από το Apple Store, δηλαδή αν έχουμε το OS X 10.10 ή αλλιώς Yosemite, μπορούμε να το αναβαθμίσουμε σε OS X 10.11 El Capitan πάρα πολύ εύκολα χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε φορμά. Επίσης είναι καθαρά από εφαρμογές που ο καθένας έχει βάλει σε αυτό. Η εγκατάσταση είναι πάρα πολύ απλή και γρήγορη, δεν μας ζητάει και κάποιες παραμετροποίησεις εκείνη τη στιγμή και μπορούμε να ξεπίσουμε και το beta channel και να δοκιμάσουμε τις νέες δυνατότητες που έχει προσθέσει η Apple στο λειτουργικό. Θα συγκρίνουμε δύο υπολογιστές Mac και PC, πάρα πολύ τιμή, περίπου 500 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις συναντάμε Intel i5, αλλά στο Mac ο επεξεργαστής είναι για laptop και ως αποτέλεσμα έχει χαμηλότερο χρησμό και λιγότερους πυρήνες. Η motherboard που βλέπετε στον υπολογιστή στα αριστερά έχει motherboard που μπορούμε να βαθμίσουμε τη RAM και την κάρτα γραφικών, ενώ στα Mac δεν γίνεται τίποτα από τα δύο. Η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, παρότι το μεγαλύτερο ρυθμό που βλέπουμε στα Mac είναι καλύτερη από αυτή στα, είναι χειρότερη από αυτή που βλέπουμε στα Windows. Επίσης έχουμε 8 GB RAM στον Windows υπολογιστή, αλλά βλέπουμε ακριβώς τη μισή στα Mac, αλλά με υψηλότερο χωρισμό. Και τέλος, ο σκληρός ο δίσκος στα Mac είναι απλός για laptop και είναι σχετικά αργός γιατί βρίσκεται σε χαμηλότερους χωρισμούς. Ενώ ο SSD που έχω στον υπολογιστή μου είναι 120 GB και προσφέρει πολύ γρήγορες ταχύτητες. Εδώ πέρα βλέπουμε τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα Windows και στα OS X όσον αφορά επεξεργασία από ένα βιντεάκι. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει αποτυχία σε 4K επεξεργασία στα Windows και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν υπάρχει MOV γραμμή. Βλέπουμε ότι στα Windows 10 για επεξεργασία βίντεο 2K χρειάστηκε περίπου 3 ώρες, ενώ το αντίστοιχο στα Mac χρειάστηκε περίπου 1,5 ώρα, ενώ στα Mac χρειάστηκε για το 4K 3,5 ώρες, ενώ στα Windows δεν μπορούσε να γίνει. Τώρα όμως το κύριο ερώτημα είναι πώς μπορείτε να το βάλετε και εσείς στον υπολογιστή σας. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε ένα μηχανικό Mac ή ένα Hackintosh για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το OS X, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης από τα Windows ή τα Linux. Τα απαραίτητα προγράμματα που θα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία θα μας βοηθήσουν να ετοιμάσουμε ένα USB στικάκι με την εγκατάσταση στο Mac, είναι τα κόλφα. Είναι το Unibis, το οποίο αντιγράφει το OS X Installation σε ένα USB και κάνει τις απαραίτητες τοποποιήσεις.
Το Multipitch, το οποίο βάλουμε τα drivers, που είναι απαραίτητη στη λειτουργία του PC, αλλά και αναβαθμίζει και το bootloader, ώστε να μην χρειάζεται να βάζουμε στο κάτι κάθε φορά πάνω από τον υπολογιστή. Και τέλος το Clover Configurator, το οποίο παραμετροποιεί το bootloader ανάλογα με τη motherboard, την κάρτα γραφικών, για να εξασφαλίσουμε και την πλήρη συμβατότητα του υπολογιστή, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε αργότερα πολλά προβλήματα. Ακολουθούμε τις οδηγίες αυτών των προγραμμάτων. Και βέβαια κάθε εγκατάσταση το Mac και τα PC έχει ορισμένες τροποποιήσεις από τον εκάστοτε δημιουργό για τη μεγάλη συμβατότητα με τον υπολογιστή που θα μπει το Mac. Τέλος, για πιο λεπτομερή ανάλυση το Mac στα PC, μπορείτε να επισκεφτείτε και το κανάλι μου στο YouTube, MobileMan.gr. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλώς απόγευμα. Συγχαρητήρια κυρία Αθανασιάδη. Συγχαρητήρια στην καθηγήτριά σας. Πραγματικά είναι εκπληκτικό project. Πρέπει οι γνώσεις σε Mac και σε υπολογιστές να είναι εξαιρετικές.